Μαρίτσα μου, καλημέρα. Βρισκόμαστε ένα από τα πολύ γνωστά εσώρουχα Εβίτα εδώ στο νησί της Κο. Πείτε μας, δύο μέρες πριν του Αγίου Βαλεντίνου, τι είναι αυτό που προτιμάνε οι ερωτευμένοι? Καλημέρα και χρόνια πολλά για την ημέρα των ερωτευμένων. Έρχονται αρκετοί πελάτες, και άντρες και γυναίκες, που παίρνουν δώρα για τη γιορτή. Είναι κάτι ιδιαίτερο που προτιμάνε? Συνήθως προτιμάνε τα σεξι εσώρουχα, τα νυχτικάκια, φορμάκια. Άρα θέλουν κάτι ιδιαίτερο. Κάτι ιδιαίτερο, ναι. Πώς βλέπεις την προσέλευση φέτος? Κοίτα, συνήθως τη Δευτέρα θα δείξει. Βέβαια έχουμε δώσει και κάποια δώρα και σήμερα και χθες, αλλά τη Δευτέρα, την ημέρα των ερωτευμένων, είναι, τότε είναι η κίνηση περισσότερη. Άρα τη Δευτέρα θα δούμε και τον κόσμο να παίρνουν και στο δικό σας κατάστημα, στα Γλυκαντζίδικα, στα Αυτοπολία, να γιορτάσουν αυτή την όμορφη ημέρα. Ναι, ναι, βεβαίως. Εύχομαι και πάλι σε όλους χρόνια πολλά και να είναι πάντα ερωτευμένοι. Αυτό είναι το πιο όμορφο, η αγάπη να είναι πάντα. Ναι. Η Ρώμη, καλημέρα. Καλημέρα. Γνωρίζουμε εδώ στο νησί της Κο ότι έχεις ένα από τα ωραία ζαχαροπλαστεία. Ευχαριστώ πάρα. Με ιδιαιτερότητα, γιατί γίνονται μόνο παραγγελίες εσένα. Ναι, ακριβώς. Δουλεύω μόνο με παραγγελίες. Τώρα του Βαλεντίνου έχουμε εστιάσει στα πιο ιδιαίτερα γλυκά. Θα κινηθούμε σε έτσι περίτεχνες τούρτες, σε cupcakes ιδιαίτερα στολισμένα, μπισκότα. Πολλοί μιλούν για την ιδιαιτερότητα όπου προσφέρεις με πολύ αγάπη όταν φτιάχνεις την κάθε παραγγελία. Ευρισπέδω. Και ακριβώς πίσω μας βλέπουμε ότι είναι και του γάμου σου η τούρτα, δεν κάνω λάθος. Α, ναι, βέβαια. Πραγματικά είναι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα που έχει κάνει ένας πελάτης για του Αγίου Βαλεντίνου για τη Δευτέρα? Θέλουν έτσι όσο γίνεται πιο εντυπωσιακές και επίσης θα έχω μια πολύ ωραία παραγγελία όπου θέλουν να γιορτάσουν ένα ζευγάρι το Βαλεντίνο και τον ερχομό ενός παιδιού. Οπότε τέλειο. Θα γιορτάσουν και το ότι η Μανούλα περιμένει μωράκι. Τέλειο, τέλειο. Άρα ο πελάτης σου λέει θέλω αγάπη, θέλω γλυκάδα περισσότερη. Ακριβώς, έτσι. Θέλουν να εντυπωσιάσουν όσο γίνεται πιο πολύ το τέρι τους. Αυτό σημαίνει ότι το κάνουν με αγάπη και θέλουν να κρατήσει η εννοιότητα. Ακριβώς. Χαίρομαι γι' αυτό. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Μιρέλα μου, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο νησί της Κο. Μιρέλα το όνομα, Μιρέλα και το όνομα του καταστήματος. Πες μας δύο λόγια, αφού σε δύο μέρες είναι του Αγίου Βαλεντίνου, το παλιό μαγαζί το δικό σου που παραμένει και στολίζει και ομορφαίνει τη χαρά αυτή. Ναι, και πάλι φέτος κοντά σας, για όλους, ερωτευμένους και μη. Πιστεύεις ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι ερωτευμένος? Πιστεύω στην αγάπη γενικά. Όταν υπάρχει αγάπη, όλα γίνονται και δεν είναι μόνο αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, είναι κάθε μέρα η αγάπη. Πρέπει να γιορτάσουμε. Μακάρι να υπάρχει κάθε μέρα. Μακάρι, αυτό λέμε. Εντάξει, εμείς 33 χρόνια είμαστε κοντά σας. Πάντα με ιδιαίτερα δωράκια, γλυκά, ρομαντικά, αγαπησιάρικα και σας περιμένουμε. Ας είναι και δύσκολες οι καταστάσεις, λόγω του κορονοϊού. Ναι, δεν πειράζει. Πάντα να υπάρχει η φλόγα μέσα στις καρδιές μας. Υπάρχουν πελάτες που σας ρωτάνε αν φέρετε κάτι ιδιαίτερο φέτος? Ναι, πάντα θέλουν το κάτι ιδιαίτερο και ευχόμαστε να τα καταφέρουμε, να τους ικανοποιήσουμε. Εγώ θα ήθελα μέσα από την δικιά σου γλυκιά φωνούλα και τη δικιά σου έτσι αγάπη με το σύζυγο, τόσα χρόνια μαζί, αγαπημένοι, ερωτευμένοι, με χεράκι να περπατάτε στον δρόμο, να το δω να του κάνουν και άλλα ζευγάρια. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ.